Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο πραγματικά Κέντρινος Λόφος, με μια υπέροχη δεσποινίδα η οποία έτσι μας έχει έρθει και μας έχει ανεβάσει την διάθεση και μας έχει αναστατώσει πραγματικά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Βικτώρια είναι κοντά μας. Γεια σας, τι κάνετε κυρία μου, πώς είστε? Είστε καλά? Είμαι μια χαρά. Πώς να μην είστε καλά, εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Νίκη, με συγχωρείς δηλαδή, αλλά εντάξει, εσείς καθημερινά. Με συνήθεια. Τώρα είμαστε ένα μπλε. Μια μεταφρανή και μια ξανθιά. Τι άλλο θέλετε? Λοιπόν, Βικτώρια, καταρχήν, ασχολείσαι με το modeling. Έτσι. Σε κέρδισε και το τραγούδι. Με κέρδισε το άτιμο. Και γενικότερα το show, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι, Βικτώρια? Το στοιχείο μου είναι αυτό, ότι κάνω show. Είμαι του ξένου πιο πολύ. Δεν είμαι λαϊκιά. Mm-hmm. Απλά εντάξει, λόγω ανάγκης της δουλειάς. Τραγουδάς και λαϊκό. Και λαϊκό πρόγραμμα. Καταρχήν θέλω να πω ότι βρίσκεσαι στο Βόλο, εντάξει, μαζί με την... Με τη Χρύσπα. Πάω, μεγάλο, πολύ, πραγματικά. Και πάρα, πολύ, πάρα καλή... πολύ καλό παιδί. Πολύ καλή φίλη, πάρα πολύ καλή φίλη. Λοιπόν, τι ήταν αυτό το οποίο σου έκανε να συνεχίσει το τραγούδι, μάλλον? Τι ήταν αυτό το οποίο σε έκανε να σε κερδίσει το τραγούδι? Ναι. Βασικά, εγώ από τα 5 μου, από πολύ μικρή, ασχολούμουν με μπαλέτο. Είχα τελειώσει πιάνο, έκανα Latin χορούς. Όταν ήρθα στην Ελλάδα στην ηλικία 12 χρονών, συνέχισα τα Latin. Mm-hmm. Ήμουν σε μια σχολή χορού στο Βαλεντίνο, που είναι δίπλα στο Φιγκαρό. Mm-hmm. Ήθελα μετά να πάρω το πτυχίο μου να διδάσξω. Στις Μαρίες της φίλης μου, δηλαδή. Ναι, ναι. Α, βέβαια, κανονικά. Πολύ καλή κυρία. Πάρα πολύ καλή, όμως πάρα πολύ καλή. Τελικά δεν συνέχισα με το Latin. Μπήκα σαν χορεύτρια στα κλαμπ και αργότερα στα μπουζούκια. Και μετά μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω ένα show. Μου δώσανε κάποια κομμάτια ξένα. Και στην αρχή το ξεκίνησα και σαν χορεύτρια και σαν τραγουδίστρια. Έκανα show πολύ νωρίς, στην αρχή του προγράμματος. Μάλιστα. Να σου πω κάτι, στην αρχή του προγράμματος όμως δεν σε έβλεπε ο κόσμος, ξεκινώντας, κακά τα ψέματα. Όπως έχουν γίνει τώρα τα πράγματα, ακόμα και τώρα δεν με βλέπει ο κόσμος. Κακός όμως, γιατί... Ξεκινάει πολύ νωρίς το πρόγραμμα, σε όλα τα μαγαζιά, αυτό είναι γνωστό σε όλους. Βγαίνουν οι μεγάλοι καλλιτέχνες γύρω στις 1. Και μια μισή και δύο πολλές φορές. Όταν έρχεται και στις 1 ο κόσμος. Ακριβώς. Άρα ουσιαστικά εμάς τους μικρούς δεν μας βλέπει κανένας. Αυτό είναι το κακό όμως της υπόθεσης, γιατί μ' αρέσει που είσαι ειλικρινής όμως, Βικτώρια. Έτσι είναι το πράγμα και ο κόσμος το ξέρει. Ξέρει το πολύ καλά. Να σου πω, πώς θα σε διεσθένει όμως κάποιος επιχειρηματίας για να πει ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ η Βικτώρια να την πάρω στο μαγαζί μου, ξέρω, για την άλλη χειμερινή σεζόν? Θα πρέπει να έρθει αυτός ο επιχειρηματίας από νωρίς. Και να σε δει στο Βόλο, στο θάλασσα. Προς το παρόν να είμαστε στο Βόλο. Για το χειμώνα μιλάω ακόμα, δεν έχω κλείσει κάτι. Θα σας πω όμως. Θα είστε πρώτοι που θα το μάθετε. Α, πολύ ωραία. Και αποκλειστικότητα σήμερα. Να σου πω, με το Γιαννιά πώς πέρασες? Ναι. Με το Γιαννιά πώς πέρασες? Στα Άστρα. Ναι. Ήταν πριν 1,5 χρόνο περίπου. Ήμασταν πολύ καλό σχήμα, πολύ καλή ομάδα και το πρόγραμμα ήταν τέλειο. Βασικά ήταν τότε τα πρώτα μου βήματα που πρώτο ξεκίνησα. Πόσα χρόνια έχει που έχεις ξεκινήσει το τραγούδι? Θα κλείσω 3. Ωραία. Και με ποιους έχεις συνεργαστεί έτσι γενικότερα αυτά τα 3 χρόνια? Έχω δουλέψει πιο πολλά χρόνια στην Θεσσαλονίκη, πιο πολλά σεζόν. Επειδή είχα τη σχολή μου, τον Ιούλιο αποφύτησα, θα πάρω το πτυχίο μου το Σεπτέμβριο. Και ήμουνα στα πτυχίο? Μαγαζιά όπως Μούσες, Ρόδον, Άστρα, Μαντάμ. Οικονομικά σπούδασα. Να σου πω, έχεις περάσει όμως από όλα τα καλά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Ας το πούμε έτσι. Ήμουν σε μεγάλα, δεν ήμουν με... Μεγάλα είναι, δεν κατάλαβα δηλαδή. Όπως πούμε, όρεμα πύλη αξίου. Εντάξει, να σου πω. Και είναι ούτως ή άλλως τα σχήματα έρχονται από Αθήνα. Δεν παίρνουν τίποτα από Θεσσαλονίκη. Έρχεται έτοιμο σχήμα από την Αθήνα, κάθεται ξέρω εγώ 30 μέρες, 40 και σκόνται και φεύγει. Ναι, σωστό. Ναι, αυτό είναι. Δεν είναι ότι είναι μικρό το μαγαζί, το οποίο. Τα Άστρα δεν είναι μεγάλο μαγαζί. Εννοείται. Η Μούσες δεν είναι μεγάλο μαγαζί. Ούτως ή άλλως η Μούσες είναι το μοναδικό μαγαζί στην Ελλάδα που δουλεύει 7 μέρες. Δεν υπάρχει νομίζω ότι άλλο. Έχω ευκαιρία να είμαι και σε αυτά τα σχήματα. Μακάρι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλω να πάμε να δούμε ένα πραγματικά βίντεο για να δούμε, κυρίες και κύριοι, ποιοι είναι οι Έλληνες σήμερα. Ένα φεστιβάλ ελληνικό το οποίο έγινε στο Καναδά. Ελληνικό φεστιβάλ έγινε στον Καναδά. Ναι.
για να δείτε τι είναι η ελληνική ψυχή. Γιατί κυρίες και κύριοι, πραγματικά οι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι θα δούμε τώρα και όχι όπως μας καταντήσανε αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν. Πάμε πραγματικά να δούμε τον πραγματικό Έλληνα. Φύγαμε. Thank you.
Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο Ελληνός αυθόρμητος, το να βγαίνει στον δρόμο, να χορεύει και να δείτε ότι οι ήχοι του Ζορμπά έχουν ξεπεράσει όχι μόνο την Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά έχουν πάει και πέραν του Ατλαντικού, στην Αμερική και όχι μόνο. Και μου άρεσε πάρα πολύ ότι σπάσαν πιάτα και κατευθείαν το καθαρίσαν τους δρόμους έτσι και να δουν οι ξένοι το πώς διασκεδάζουν οι Έλληνες. Λοιπόν, κοντά μας είναι όμως η Βερόνικα, πραγματικά. Βικτόρια, γιατί σε έχω πάει Βερόνικα σήμερα. Έχει κολλήσει. Έχει κολλήσει Βερόνικα σήμερα. Δεν πειράζει. Ε? Δεν πειράζει. Βικτόρια, λοιπόν. Και θέλω. Έχεις καμία σχέση με την Μπέκα μου? Μακάρι να είχα. Δεν θα βρισκόμουν εδώ αυτή τη στιγμή. Λάκα κάνω. Νομίζω ότι είσαι πιο όμορφη από αυτήν, οπότε δεν ξέρω. Μ' αρέσει η Μπέκα. Είναι πολύ στιλάτη. Μ' αρέσει αυτό το στυλ της γυναίκας. Και εσύ το ίδιο είσαι. Ευχαριστώ. Δεν είναι ωραία γυναίκα, με συγχωρείς. Δεν μου αρέσει. Στιλάτη. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Και η επόμενη ερώτησή μου, ξέρεις ποια είναι? Ποια? Είσαι στο χώρο. Ναι. Προτάσεις κακόβουλες άσχημες υπήρξαν? Δηλαδή, όσον αφορά για την προώθηση, ξέρω εγώ θα πας, θα έρθεις μαζί μου και θα σε προωθήσω. Αυτού του τύπου οι προτάσεις υπήρχαν? Να σας πω ειλικρινά. Αλήθεια, ήμουνα, ναι, ήμουνα τυχερή προς το παρόν μέχρι τώρα. Είχα συνεργαστεί με πολύ καλούς ανθρώπους, σωστούς και πάνω απ' όλα σοβαρούς στη δουλειά τους. Ευχαριστώ το Θεό, δηλαδή κάθε μέρα το λέω, που δεν μου έτυχαν καταστάσεις στις οποίες βρέθηκα στη δύσκολη θέση, στις οποίες να με δημιούργησαν κάποιο πρόβλημα. Εγώ πιστεύω για μία κοπέλα η οποία ξεκινάει σε τόσο μικρή ηλικία στο χώρο, σε αυτό που είμαι εγώ, είναι πολύ σημαντικό να μην συναντήσει αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε να μην απογοητευτεί, να μην τα βάλει κάτω και να μην πάρει λάθος δρόμο. Ακριβώς. Μπορεί να σου τύχει, αλλά είναι ανάλογα πώς θα το αντιμετωπίσεις. Εγώ νομίζω ότι αν δεν θες κάτι, σίγουρα